Άμα δεν σου αρέσει αυτό που σου δίνουν, άλλαξε αυτό που προσφέρεις εσύ. Είσαι κύριος της κουβέντας που δεν βγήκε από το στόμα σου και δούλος αυτής που βγήκε. Η ζωή δεν εξαρτάται από το να βρεις τον εαυτό σου, η ζωή εξαρτάται από το να δημιουργήσεις τον εαυτό σου. Αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος, να κάνεις φίλους που είναι επιτυχημένοι. Η πραγματική ευτυχία είναι η ειρήνη της ψυχής. Ο θάνατος δεν είναι το αντίθετο της ζωής, αλλά ένα μέρος της. Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν προσβάλλονται, αλλά βγάζουν συμπεράσματα. Όταν ανεβαίνεις, σε γνωρίζουν οι φίλοι σου, όταν πέφτεις, εσύ γνωρίζεις ποιοι είναι οι φίλοι σου. Να ξέρετε, εκείνος που σας πληγώνει σας αφαιρεί το αρνητικό σας κάρμα και σας δίνει το δικό του το θετικό. Ό,τι και αν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν θα έρθει με τη μορφή που το περιμένεις. Το πιο σημαντικό δεν είναι το μεγάλο που έχουν σκεφτεί οι άλλοι, αλλά το μικρό στο οποίο έχετε φτάσει εσείς οι ίδιοι. Το κρασί που πίνεις μόνος σου είναι σχεδόν άγευστο. Όταν θέλει κάποιος να σας μειώσει, σημαίνει ότι είστε στο σωστό δρόμο. Όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να σε εκμεταλλευτεί για τους στόχους του, διέγραψε τον από τους γνωστούς σου. Μια σφαίρα αλλάζει πολλά πράγματα στο κεφάλι, ακόμα και αν σε πετύχει στον πισινό. Η καλύτερη επένδυση για το μέλλον είναι να δίνεις τα πάντα στο παρόν. Εκείνος που κουτσομπολεύει με εσάς, κουτσομπολεύει και για σας. Αν διαβάζεις μόνο τα βιβλία που διαβάζουν όλοι οι άλλοι, τότε θα μπορείς να σκέφτεσαι μόνο όπως όλοι οι άλλοι. Η εξουσία είναι όπως το εσώρουχο, πρέπει τακτικά να την αλλάζεις. Μη φοβάσαι τον θάνατο, όσο ζεις αυτός δεν υπάρχει, όταν θα έρθει εσύ δεν θα υπάρχεις. Στο δικό μας αβέβαιο κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να κατακτήσεις από την εμπιστοσύνη. Ποτέ μα ποτέ, να μην παραδίνεστε. Οι ψυχές των ανθρώπων είναι σαν βαθιά πηγάδια. Κανένας δεν ξέρει τι υπάρχει στον πάτο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μαντεύεις, κρίνοντας από αυτά που επιπλέουν στην επιφάνεια κάπου-κάπου. Οι γυναίκες διαλέγουν να κάνουν σεξ με τους άντρες, που έχουν τρία πράγματα, εξουσία, δύναμη και χρήματα. Αν για κάποιον γίνατε πολύ κακός, σημαίνει ότι κάνατε αρκετά καλά σε αυτόν τον άνθρωπο.